Σύμφωνα με τις θεσινές δηλώσεις του Δημάρχου, σπάμε ιστορικό τουριστικό ρεκόρ επισκεπτών, αγγίζοντας τον αριθμό 150.000 επισκέπτες. Και βεβαίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τα σχόλια για τα προβλήματα της καθημερινότητας, με προβλήματα στην ίδρυυση, με το πρόβλημα των σκουπιδιών, με τις υποδομές. Θα κάνουμε μια γενική συζήτηση, όπως κάνουμε στα μέσα καλοκαιριού, με τον κύριο Σκαδαρέση από το Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκάδας. Καλό απόγευμα, κύριε Σκαδαρέση, τι κάνετε, πώς είστε? Καλό απόγευμα, κύριε Κουνιάκη, σας ευχαριστώ και σας. Καλά. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Δυστυχώς. Είναι τα προβλήματα και βεβαίως επικαιροποιείται και πάλι, κύριε Σκαδαρέ, το θέμα της πρόσβασης στο νησί. Καθώς παρατηρώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει η άποψη των συμπολιτών μας ότι θα πρέπει για τους ξένους να έχουμε πράσινη κάρτα εμείς οι πολίτες του νησιού, αλλά οι επισκέπτες να πληρώνουν, να υπήρχε μια υποθαλάσσια, να πληρώνουν ένα τίμημα για να μπαίνουν στο νησί, γιατί με αυτόν τον λόγο γίνεται και ένα ξεσκαρτάρισμα του τουρισμού που θέλουμε. Δεν ξέρω αν εστερνίζεστε αυτή την κριτική που μπορεί να υπάρχει. Πιστεύουμε δηλαδή ότι το πρόβλημα θα είναι τα 3 ευρώ που θα πληρώνει η πράξη για να γίνει το ξεσκαρτάρισμα. Να πω την αλήθεια, μιλούσα με πρώην δήμαρχο σήμερα που κάναμε μία συζήτηση και μου έλεγε ότι θα έπρεπε να επιβληθούν τα διόδια στους τουρίστες ώστε η Λευκάδα να αποκτήσει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά, και να οριοθετήσει το τι τουρισμό θέλει. Εγώ θα συμφωνήσω, κύριε Κουνιάκη, στο ότι θα έπρεπε αυτοί που έρχονται εκ Λευκάδος να πληρώνουν για να μπουν στη Λευκάδα. Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό μπορούμε να το δούμε. Αλλά το να έρχονται δωρεάν δεν συμφωνώ. Από την άλλη, τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν στο Δήμο όμως. Σωστά. Σε κάποιον φορέα. Να πηγαίνουν για τον τουρισμό, να πηγαίνουν για τα σκουπίδια, να πηγαίνουν για την ίδρυυση, για την αποχέτευση, τέλος πάντων να πηγαίνουν για να αλλάξουν τη μορφή, αν θέλετε, του νησιού προς τους τουρίστες, να αναβαθμιστούν προς το καλύτερο. Σωστή παρατήρηση και αυτή. Αυτό είναι... να κάνουν. Δεν το ξέρω. Ο Δήμαρχος πάντως... μας, από ό,τι άκουσα, είπε ότι σκέφτονται, κάνουν, κάτι συζητάνε. Με ποιον τα συζητάνε? Ο Δήμαρχος είπε, Ο Δήμαρχος είπε στη συνέντευξη του χθες εδώ στον Πρίσμα 90,6 ότι εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τις απόψεις μας. Ωστόσο, δεν θέλουμε ένα φαραωνικού τύπου έργο το οποίο θα διαταράσει και το περιβάλλον και βεβαίως εκεί που είναι τα ιχθυοτροφία. Δηλαδή, θέλει μια ήπια παρέμβαση. Όχι προφανώς την υποθαλάσσια την οποία είχαμε στο τραπέζι μέχρι πρότινος. Όμως το Υπουργείο θα αποφασίσει, έχω την εντύπωση. Κύριε Κουνιέκη, θα μου επιτρέψετε τώρα, με συγχωρείτε, θα αποφασίσει πάλι η Αθήνα για το τι έργο πρέπει να γίνει στη Λευκάδα? Εσείς αυτό το βλέπετε λογικό? Δεν το βλέπω λογικό. Βέβαια, έχοντας μία επικοινωνία, γιατί θα έχω τον Αντιπεριφερειάρχη τη Δευτέρα, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει και μία συνεργασία της περιφέρειας, υποθέτω, που είναι στην ευθύνη της ο τομέας της ζεύξης στη δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε προφανώς, υποθέτω, το Υπουργείο θα ακούσει προφανέστατα και τους θεσμικούς, θα έπρεπε να ακούσει και τις προτάσεις όλων μας για να αποφανθεί η Κάζο. Δεν ξέρω όμως τι θα συμβεί. Ακριβώς. Θα πρέπει για μένα να ακούσει λοιπόν και τους φορείς, όλους τους φορείς, να συναποφασίσουμε, άσε που θα έπρεπε να συναποφασίσουμε πρώτα οι φορείς στη Λευκάδα και αυτός που θα πάει να συζητήσει με τον Υπουργό να έχει μια πρόταση με όλους τους φορείς από πίσω του. Ναι. Δεν συμβαίνει αυτό. Μέχρι στιγμής. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα πάντως όπου θα πρωταγωνιστήσει τη νέα χρονιά, γιατί ο Δήμαρχος είπε ότι μέχρι τα τέλη του χρόνου θα έχουμε κάποιες προθέσεις της κυβέρνησης για το πώς σκέφτεται τη νέα σύνδεση του νησιού, καθώς μέλημά μας είναι να αποφορτιστεί η Γολέμη, αν δεν κάνω λάθος, γιατί οι εικόνες που βιώνουμε καθημερινά, πλέον η Λευκάδα δεν μπορείς να χρησιμοποιείς αυτοκίνητο, για σκιαδαρέση. Δηλαδή η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη όσον αφορά το οδικό δίκτυο και βεβαίως δεν χωράμε, να το πω πάρα πολύ απλά. Και μια και είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Λευκάδα. Είναι απαράδεκτη η εικόνα της Λευκάδος με τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα κάτω στην παραλία, στο πάρκο. Θα πρέπει να βρεθεί λύση και για αυτό το θέμα.
θα πρέπει, όπως είπα, την κίνηση να φύγει εκτός πόλης. Με δικό μου πελάτη που συζήταγα την προηγούμενη εβδομάδα, μου είπε ότι δεν θα κατέβω στην πόλη καθόλου, γιατί γίνεται χαμός. Δεν καταλαβαίνουμε κι εμείς οι ίδιοι, ή και παλιότερα εγώ που θυμάμαι που ήμουν πιο μικρός, που θέλαμε να φύγει, ζητάγαν κάτι να φύγει η κίνηση από την πόλη και λέγανε ότι δεν θα δουλεύουν τα καταστήματα. Δεν καταλαβαίνουν ότι τώρα δεν δουλεύουν τα καταστήματα, γιατί αυτός που περνάει από την πόλη δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ μετά από 6 ώρες, 5 ώρες, 7 ώρες ταξίδι, να φύγει να πάει στο ξενοδοχείο του και θα γυρίσει το βράδυ την άλλη μέρα και με αυτά που βλέπει δεν πρόκειται να γυρίσει. Για να κινηθεί μέσα στην πόλη. Ναι. Ίσως να είναι και αυτές οι παρενέργειες που βλέπουμε και μιλάω με πολλούς επαγγελματίες της βραδινής διασκέδασης στη Λευκάδα και διαμαρτύρονται φέτος για την κίνηση και τις εισπράξεις τους. Ενώ η Λευκάδα λοιπόν πνίγεται στον τουρισμό, από την άλλη επαγγελματίες, και δεν είναι μόνο της πόλης, είναι και στα χωριά, Βασιλική και Ενιπερί, διαμαρτύρονται για τις εισπράξεις. Άρα αυτό τι μας λέει, έχουμε πολλούς τουρίστες χαμηλού εισοδήματος. Ναι. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και με τους ανθρώπους που φέρνουν τους τουρίστες στο νησί για το τι τουρισμό φέρνουν. Μάλιστα. Εγώ με την άποψη ότι πρέπει να μειωθούν τα αυτοκίνητα, να αυξηθούν οι αεροπορικές πτήσεις, οι άνθρωποι που έρχονται με τα αεροπλάνα για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο τουρισμό, είναι πολλά πράγματα που θέλουν συζήτηση. Και φυσικά οι συζητήσεις αυτές δεν γίνονται ούτε τον Αύγουστο, ούτε τον Μάιο. Πρέπει να γίνουν τον Οκτώβριο, να κάνουμε τον απολογισμό μας και να δούμε τι θα κάνουμε για την επόμενη χρονιά. Και τον Οκτώβριο αργά είναι, αλλά τέλος πάντων. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει το νησί. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ολοκληρώθηκαν τα οδικά δίκτυα δίνει μια προοπτική στη Λευκάδα. Όλοι το λένε αυτό. Όλοι λένε ότι το νησί έχει αναπτυξιακές προοπτικές πολύ σημαντικές. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε τι πραγματικά θέλουμε. Δηλαδή, βλέπουμε μπροστά μας τώρα την προσβασιμότητα του νησιού να είναι ένα οξυμένο πρόβλημα. Δηλαδή, το πρωί έπρεπε να πάω Πρέβεζα στο Συνέτερο και η ουρά ήταν ατέλειωτη. Δεν ξέρω ποια είναι η ενδεδειγμένη λύση, αν η υποθαλάσσια τελικά δεν έπρεπε να παρατηθεί σαν ιδέα. Αν η νέα πρόταση που δεν την ξέρουμε ακόμα. Δεν μπορούμε να την κρίνουμε. Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να γίνει, κύριε Σιαδαρέση, πάνω σε αυτό το θέμα. Κύριε Κουνιά, και εγώ θα έλεγα δύο πράγματα. Καταρχήν μου είπατε ότι θέλατε να πάτε στην Πρέβεζα το πρωί και η ουρά ήταν τεράστια. Τεράστια. Ωραία. Αν δεν θέλουμε να πάμε στην Πρέβεζα και θέλουμε να πάμε σε κάποιο νησί, είτε του Αιγαίου, είτε στην Κέρκυρα, είτε στην Κεφαλονιά της Ζάκυνθο, θα κοιτάξουμε πριν ξεκινήσουμε να δούμε τι ώρα φεύγει το καράβι, για να προγραμματίσουμε τι ώρα θα φτάσουμε. Ναι. Δεν είναι το λογικό αυτό? Θα πάρουμε τα δρομολόγια. Δεν θα ξεκινήσουμε να πάμε. Γιατί εμείς ξεκινάμε να φύγουμε χωρίς να ξέρουμε τι ώρα ανοίγει η γέφυρα? Ή ξεκινάμε να έρθουμε χωρίς να ξέρουμε τι αυτό ώρα... Αυτό πρέπει να το ξέρει και ο τουρίστας, κύριε Σιαδαρέση, που μου λέτε τώρα. Όχι. Δεν μιλάω για τον τουρίστα. Εντάξει. Για τον τουρίστα δεν μιλάω. Μιλάω καταρχήν για το Λευκαδί. Ωραία, εγώ δεν ξέρω πότε ανοίγει η γέφυρα. Και τώρα το καλοκαίρι, τώρα το καλοκαίρι δεν ξέρω πότε ανοίγει και πότε κλείνει. Δεν το ξέρω. Ανά μισή ώρα δεν κλείνει, δεν ξέρω. Θα έπρεπε να το ξέρουμε. Πώς θα το ξέρω, κύριε Σκαδαρέ, συγγνώμη. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή μας ακούει ένας συμπολίτης μας. Εγώ πώς να ξέρω πότε κλείνει? Με ενημέρωσε κανένας? Πότε ξέρω εγώ πότε? Δεν ξέρω πότε κλείνει η γέφυρα. Αυτό, λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν ενδεχομένως είστε αυτός ο οποίος. Ναι. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Ναι. Δηλαδή, για αυτό που λέτε έχει μια βάση, γιατί έτσι χρησιμοποιώ το μετρό εγώ στην Αθήνα. Ξέρω πότε περνάει από το αεροδρόμιο. Ξέρω. Αν ξεκινήσει λοιπόν, αν πούμε ότι η γέφυρα ανοίξει σε 7 η ώρα, γιατί να φύγω 7 παρα 2 λεπτά και να τη βρω λοιπόν σωστό κλειστή με την ουρά και να μην φύγω 7 παρα 5, να περάσω και να φύγω. Μάλιστα. Ή έρχομαι από τα Γιάννενα, από την Αθήνα και εγώ σαν Λευκαδίτης, ενδεχομένως και ο τουρίστας, αν θέλετε, αν το γνώρισε και ξέρω ότι 10 η ώρα θα ανοίξει η γέφυρα, και να προγραμματίσω και να είμαι και μισή παρά 20 εδώ πέρα. Μάλιστα. Αν είμαι και 10 και 4 που θα μπω στην ουρά και μέχρι να ξεκινήσουν τα αυτοκίνητα. Τώρα, αυτό δεν δικαιολογεί αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον αυτή η γέφυρα έχει φάει τα ψωμιά της και ότι πρέπει να υπάρξει. Δηλαδή, αυτή η γέφυρα δημιουργήθηκε πριν 40 χρόνια, όταν δεν υπήρχε τουρισμό στο νησί.
όταν ήμασταν μόνοι μας τον Αύγουστο. Τώρα με 150.000 κόσμο, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και αυτό το ποτηλιάρισμα μήπως κάνει επιτακτική την ανάγκη της υποθαλάσσιας. Εγώ δεν έχω πιστεί, κύριε Σκεδαρέση, αν για παράδειγμα η νέα μορφή ή η νέα δομή της γέφυρας θα ανοίγει. Αν αυτή η μορφή της γέφυρας θα πρέπει να περιμένουμε πάλι 5 και 15 λεπτά, θεωρώ ότι θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Δεν είμαι τεχνικός, δεν ξέρω, λέω την άποψή μου ως πολίτης. Εγώ θα ήθελα, κύριε Κουνιάκη, να μάθει ο κόσμος ποια είναι τα υπέρ και τα κατά. Σωστά. Και από εκεί πέρα, να αποφασίσει. Ωραία, ωραία. Θέλω λίγο να βάλουμε. Δεν έχουμε, ο καθένας από εμάς δεν έχει το αλάτι. Φυσικά, κύριε Σκεδαρέση. Φυσικά και δεν το έχει. Πιστεύω ότι δεν είμαστε εμείς που θα πρέπει να αποφασίσουμε για όλο τον κόσμο. Απλά. Έχω την εντύπωση ότι όταν είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες παρατηρώντας εδώ την πραγματικότητα να ακολουθηθεί ένα έργο μεγάλο, να δημιουργηθεί ένα μεγάλο έργο, έχοντας βεβαίως και ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο το οποίο πρόκειται να δημιουργηθεί. Εγώ θυμάμαι λοιπόν να μου λέει, ποιος μου το είχε πει εδώ, περιμένετε, ο κύριος Βεργίνης που τον είχα, τον πρώην βουλευτή, ότι το νοσοκομείο της Λευκάδας το μεγάλο συνδεόταν με την υποθαλάσσια με την έννοια ότι δεν θα υπήρχαν καθυστερήσεις στα ασθενοφόρα. Για να έρχεται και να εξυπηρετεί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει και αυτός ο προβληματισμός. Δεν ξέρω τώρα πώς θα μπορούσε να γίνει και αν θα χώραγε η Μαρίνα που λέγανε ότι έπρεπε να γίνει στον αρχικό σχεδιασμό. Αλλά από την άλλη, δεν ξέρω και ποια είναι η καινούρια λύση. Να πω την αλήθεια. Τώρα, ποιο είναι το καινούριο που θα προτείνει το Υπουργείο, δεν το ξέρω. Ναι, θα έπρεπε να το μάθουμε, είναι γεγονός. Και να το σχολιάσουμε. Θέλω, κύριε Σκεδαρέση, τώρα που πιάσαμε εδώ την καθημερινότητα, θέλω λίγο να μου πείτε, έχω να μου επιβεβαιώσετε. Μία πληροφορία, νομίζω ότι σχεδιάζει το επιμελητήριο του χρόνου μία πολιτιστική εκδήλωση στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, με τη συνδρομή της περιφέρειας. Και να πω την αλήθεια, σε μία συζήτηση που είχα σήμερα, γιατί κανόνισα να έχουμε θα έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη τη Δευτέρα, μου επιβεβαίωσε ότι είχατε μία συνάντηση. Δεν ξέρω αν είναι κάτι ανακοινώσιμο ή αν κάτι πρέπει να πούμε, αλλά πείτε μας λίγο το σκεπτικό του επιμελητηρίου πάνω σε αυτό το τομέα. Οι εκδηλώσεις, καταρχήν κάναμε μια συζήτηση με τον κύριο Περιφερειάρχη και για τα θέματα της Λευκάδος, για τα έργα της Λευκάδος, τι κάνει η περιφέρεια, αλλά κάναμε και συζήτηση για κάποιες συνεργασίες που θα μπορούσαμε να έχουμε με το επιμελητήριο. Είναι γεγονός ότι η συνεργασία με την περιφέρεια είναι πολύ καλή, μπορώ να πω, και συνεργαζόμαστε σε αρκετά πράγματα. Αυτό που σκεφτόμαστε εμείς να κάνουμε, το έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι και είναι για φέτος, τον Νοέμβριο, κύριε Κουνιάκη, είναι μια μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα που θα γίνει σε αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ακρόπολης σχετικά με το Δέλφο. Μάλιστα. Είναι μια εκδήλωση που έχουμε ξεκινήσει να προετοιμάζουμε από το χειμώνα. Θα έχουμε Γερμανούς που θα έρθουν να μιλήσουν για το Δέλφερντ. Μην ξεχνάμε ή να θυμίσουμε ή να πούμε στους ακροατές μας ότι ο Δέλφερ είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της Λευκάδος. Ο Δέλφερ είναι αυτός που έκανε τις ανασκαφές στην Τρία με το Σλίμαν, στις Μικίνες, έχει ασχοληθεί με τις ανασκαφές στην Ακρόπολη και τέλειωσε την καριέρα του και τη ζωή του στη Λευκάδα, ζήτησε να θαυτεί στη Λευκάδα και είναι αυτός που για πρώτη φορά είπε ότι η Λευκάδα είναι η ομηρική Ιθάκη. Μάλιστα. Θα έχουμε λοιπόν την παρουσίαση του αρχαιολόγου Σλίμαν, συγγνώμη, του αρχαιολόγου Δέλπερ, μαθητή και του Σλίμαν αν θέλετε, και εκεί πέρα θα βρούμε την ευκαιρία να πούμε και εμείς, να αναδείξουμε τη θεωρία του από ένα φίλο Λευκαδίτη, τον κύριο Γαζή, και θα μας πει πολύ για μένα σοβαρά πράγματα και ενδείξεις που μπορούν να πούμε ότι η Λευκάδα είναι η ομερική Ιθάκη. Θα καλέσουμε όλη την ηγεσία και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου θα ζητήσουμε και μία ανασκαφή στο νησάκι Αρκούδη, που αν επιβεβαιώσουμε εκεί πέρα και βρεθεί, όπως λέει και ο κύριος Γαζής, κάποιος συμπισμός, πλέον η θεωρία έχει επιβεβαιωθεί. Μάλιστα. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και σε αυτό θα έχετε συνεργασία, υποθέτω, και της περιφέρειας. Αυτό ξεκίνησε από το επιμελητήριο. Φτάσαμε στον δρόμο, βρεθήκαμε με το σύλλογο από το Ιδρύ, με το σύλλογο Δέλπερ. Μάλιστα. Και αποφασίσαμε να πάμε μαζί
Και τώρα ζητάμε και την βοήθεια της περιφέρειας και θα το συνδιοργανώσουμε και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, πολύ σοβαρή για την Λευκάδα. Ωραία. Οπότε λοιπόν θα έχουμε νέα δεδομένα όταν, υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό να αναλύσουμε. Κλείνοντας, θα ήθελα και ένα σχόλιο, κύριε Σκιαδαρέση. Δεν υπολόγισα σωστά το χρόνο σήμερα. 20 λεπτά, πότε παίρνα νερό. Πείτε μας λίγο για την ανακοίνωση, την προβολή των επιχειρήσεων δωρεάν μέσα από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οδηγό στην Ελλάδα, το φιλοξενό.com. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η προβολή? Υπάρχει μια ανακοίνωση που δημοσιεύσαμε και εμείς στο Λευκάδα Today, αλλά εξηγήστε μας λίγο τι γίνεται με τις επιχειρήσεις του νησιού. Αυτό είναι ένα site το οποίο έχουμε φτιάξει ξανά την εγκυρία. Ξανά. Είναι ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οδηγός στην Ελλάδα. Έχει αυτή τη στιγμή περίπου 23.000 επιχειρήσεις. Είναι σε 9 γλώσσες. Προσφέρει δωρεάν καταχώρηση και δωρεάν online κρατήσεις για καταλήματα και ξενοδοχεία. Ναι. Εκτός από τα ξενοδοχεία μπορούν να γίνει γίνονται πωλήσεις και τοπικών προϊόντων. Εμείς μπορούμε να φτιάξουμε σε κάποιον συνάδελφο ο οποίος θέλει να πουλάει online να του φτιάξουμε και στο σελίδα δωρεάν και να βάλουμε και τα προϊόντα του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ήδη δουλεύει αρκετά και σε άλλες, περιοχές. Στη Λευκάδα έχουν πει ήδη περί τις 800 τουριστικές επιχειρήσεις. Ένα πολύ μεγάλο νούμερο, περίπου το 70% δηλαδή έχει καταχωρηθεί. Υπάρχει διασυνδεσιμότητα με μεγάλα διεθνή κανάλια τουρισμού όπως το Booking.com, Expedia, Expedia.net. Θα υπάρχει διασυνδεσιμότητα με ελληνικά και ξένα τουριστικά πρακτορία και γραφεία μέσω B2B πλατφόρμας. Μάλιστα. Θα γίνονται πληρωμές κανονικά με ψηφιακή κάρτα, διαχείριση πελατών, δωματίων, κρατήσεων. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, η οποία νομίζω πηγαίνει πολύ καλά. Όποιος θέλει μπορεί να απευθυνθεί στο επιμελητήριο, να πάρει πληροφορίες ή για εξειδικευμένες τεχνικές πληροφορίες μπορούμε να δώσουμε και το τηλέφωνο, το οποίο φαίνεται και στην ανακοίνωσή μας της εταιρείας που διαχειρίζεται στο σελίδι αυτή της Knowledge από την Πάτρα. Νομίζω ότι είναι το 26610452820 είναι η εταιρεία που κάνει την καταχώρηση, 26-10-45-28-20. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να προωθηθεί το τουριστικό μας προϊόν, το προϊόν εδώ, και να φύγει μέσα από αυτή τη μεγάλη πλατφόρμα σε ελληνικά και ξένα πρακτορία. Εμείς τώρα, σαν επιμελητήρια και σαν πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού, εγώ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, έχω σαν θέμα στην Γενική Συνέλευση που θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε κι εμείς μαζί με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων την προβολή αυτής της πλατφόρμας μέσα στο χειμώνα, έτσι ώστε να δουλέψει πάρα πολύ του χρόνου το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν καλώ εγώ όλους τους συναδέλφους να κάνουν την καταχώρησή τους. Θα γίνει μια πολύ μεγάλη προβολή φέτος το χειμώνα. Ωραία. Και είναι καλό γιατί αυτή τη στιγμή είναι δωρεάν. Το Booking ή άλλες εταιρείες μας παίρνουν περίπου 15-20% προμήθεια, άρα είναι καλό λοιπόν να έχουμε από εκεί κάποιες κρατήσεις έτσι ώστε να μην πληρώνουμε όλα τα χρήματά μας στις αυτές τις εταιρείες τις μεγάλες για τις κρατήσεις αυτές. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Σκιαδαρέση, θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι, θα βάλουμε μια ανατελεία να σας ευχηθώ καλό τριήμερο, χρόνια πολλά και βεβαίως θα τα ξαναπούμε σύντομα, έτσι και αλλιώς έχουμε πολλά πράγματα να σχολιάζουμε με τη θεσμική σας ιδιότητα. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Λοιπόν, ο κύριος Σκιαδαρέσης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, για να σχολιάσουμε εδώ την επικαιρότητα, πώς κάνουμε πάντα.